Θέλω είναι η να μεγάλη με... αγωνία, θέλω να σου πω. Ναι. Φαντάσου να είσαι γονιό διδήμων και να έχει περάσει το ένα παιδί στα Ιωάννα, το άλλο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή στην Κρήτη, και να πρέπει να, να πα να βρεις σπίτι, γιατί έχει την ατυχία το εισόδημά σου να ξεπερνάει για λίγο. άκου να δει, θεωρίζουν τώρα, έτσι, κάποιε χιλιάδε ευρώ, και να σου λένε ότι εσύ έχει πάρα πολλά λεφτά. Μπορεί να τα ζήσει και τα δύο τα παιδιά ή το ένα το παιδί. Ναι. Και θέλω να σου δείξω μερικέ, αν μπορούμε να δούμε στο ψηφιακό μα τοίχο, το πού φτάνουν οι τιμέ και το ζόρι που έχουν οι γονεί. Γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα δώσει το παιδί για το ενίκιο. Είναι το ρεύμα, είναι ένα καλυφθού για να καλυφθούν οι ανάγκε τη κοινωνία. Συνολικά όλα του. τα λειτουργικά έξοδα ενό σπιτιού. Ενό ξεκινάς... νοικοκυριού. Είναι ένα ξεχωριστό νοικοκυριό αυτό. Πώ ξεκινά όμω όταν τα φοιτητικά σπίτια σε σχέση με ένα χρόνο, σε σχέση με τα πέρσι, έχουν πάρει από 5,5% έω 14,5% πάνω. Και πάμε να δούμε λίγο και τι περιοχέ, για να τι σχολιάσουμε αμέσω μετά. Οι περιοχέ, να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, για να βρει ένα φοιτητικό σπίτι, έχει 400 ευρώ. 11 περιοχέ σου έχω βάλει. Το Ηράκλειο είναι φοιτητού, πολύ θέλω να σου πω. 400 ευρώ για να βρει ένα σπίτι κάτω από 65 τετραγωνικά. Ναι. Ένα διάρρη, α πούμε, μια γκαρσονιέρα. Πάμε να συνεχίσουμε. από δε... του βασικού χώρου, έτσι. Ναι, Αθήνα, το κέντρο. Δεν το συζητάμε. Πλησίαστο. Ναι, δηλαδή, παντάσουν να είσαι περιφέρεια, στην ελληνική περιφέρεια και σπουδάσουν στην Αθήνα. 550 ευρώ το κέντρο. Και να συνεχίσουμε, σα παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε δει και άλλε φοιτητικέ περιοχέ και από την Αθήνα. Στην Κομωτινή. Α, πάμε Κομωτινή, πάμε περιφέρεια, πάμε πάνω. Τα φοιτητικά σπίτια στην Κομωτινή, εδώ είναι η υπέροχη πόλη τη Κομωτινή. Εκεί υπάρχει και η σχολή των Αστεφυλάκων. 320, εάν θα βρει το λιγότερο, έτσι μιλάμε. Πάντα για το λιγότερο, μιλάμε τη χαμηλότερη τιμή. Πάμε να συνεχίσουμε με τι υπόλοιπε. Στην Κυψέλη, στο κέντρο, 500 ευρώ. Έχουμε βάλει τις περιοχές, ουσιαστικά, Ψάχνουμε που υπάρχει πίσω. μεγάλη ζήτηση ε, και που είναι και κοντά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα Βέβαια. και στις πόλεις αυτές τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει τα στοιχεία. Πάμε, Πάμε να δούμε στη συνέχεια άλλη περιοχή. Ε, στη Λάρισα, 300, από 300 ευρώ. ευρώ. Από 300 ευρώ, βεβαίως. Τιμές αυτές είναι, είναι Από. από. Και και, μιλά... και τι θα βρεις, τι θα βρεις ε, την κατάσταση του σπιτιού Στην Πάτρα από 350 ευρώ Και εδώ η κατάσταση του σπιτιού μαθαίνουμε ότι δεν είναι και καλύτερη Δηλαδή τα περισσότερα θέλουν ανακαίνιση Συνεχίζουμε να πάμε στη, στον Πειραιά Ο Πειραιάς που έχει το Πανεπιστήμιο Πειραιά Αν βρεις αυτή την περιοχή 450 ευρώ και βλέπουμε Έτσι για ένα μικρό σπίτι κάτω από 65 τετραγωνικά στο ρέθιμνο 320 ευρώ στην, στην, Κρήτη, από 320 ευρώ. Το καλοκαίρι μπορεί να σε διώξουν εκεί. Α πούμε, θέλουμε ένα BB. Ακριβώ. Και να ψάξει ξανά το Σεπτέμβριο για άλλο σπίτι. Στην πατρίδα σου. Θεσσαλονίκη, 500 ευρώ. Έτσι. Και όλοι ψάχνουν σε πολύ συγκεκριμένε περιοχέ, ε, κοντά στα πανεπιστήμια. Πού θα βρει. Και τι θα βρεις. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ παλιά τα σπίτια. Στο λέω. Ειδικά είναι και πραγματικά. Πάμε δίπλα από τη φοιτητούπολη τη Αθήνα, δίπλα από το πανεπιστήμιο, ζωγράφου. 530 ευρώ και εδώ είναι πραγματικά, εάν βρει. Και εδώ μέσα θα είναι μέσα τα, τα έξοδα τη θέρμανση, θα είναι μέσα τα έξοδα α, τη, του ηλεκτρισμού. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Ιωάννα, 350, 350 ευρώ. 350 επίσης. Είναι λίγο πιο λογικά εδώ τα πράγματα. Στην την υπάρχουν... περιφέρεια είναι λογικό να είναι λίγο πιο ε, μαζεμένα τα πράγματα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, Έτσι. την Πάτρα και την Αθήνα. Υπάρχει άθρωση. λίγο καλύτερη προσφορά, θέλω να σου πω, τα Ιωάννα, σε σχέση με όλε τι υπόλοιπε ναι. πόλεις μπορεί να βρει εκεί. Και υπάρχει και μια σειρά από άλλε που πραγματικά κάνει το σταυρό του ο γωνιάς, Θα πάει το παιδί να μην πάει. Και πώ θα σπουδάσει το παιδί. Επίση το θέμα τη φοιτητική αιστεία δεν το είχαμε ψάξει ποτέ. Γιατί δε, στη χώρα που κυβέρνησε 50 χρόνια σοσιαλιστέ δεν είχαμε. Πασόκ, πανίλιο, ναι. σοσιαλιστικό κίνημα. Γιατί δεν έχουμε φοιτητική αιστεία για όλα τα παιδιά του κόσμου. Γιατί και αυτέ που έχουμε, έχουμε δει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Εδώ δεν μπορούμε να συντηρήσουμε ούτε τι ήδη υπάρχουσε φοιτητικέ αιστείε. Είναι εικόνε ντροπή. Θυμάστε που α... κάναμε ρεπορτάζ. Έτσι είναι στην Αγγλία. Και μπαίναμε και κάναμε καταγραφή. Όχι, βέβαια Στο δεν είναι, έτσι. Είναι έτσι. Και σε δεν μπαίνει η Στο Έσεξ είναι έτσι. Όχι, και δεν μπαίνει η Γερμανία. Είναι έτσι. Ποιος μπαίνει. Ε, όπως εδώ πέρα, μόνο φοιτητέ δεν μένουν εδώ στι φοιτητικέ αιστείε που υπάρχουν. Μόνο φοιτητέ. Όποιο άλλο θέλει μένει. Και μέσα στην όλη εξίσωση αυτή που θέλω να σα πω είναι και οι μεσίτε. Οι μεσίτε οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν θέση για μένα. Ο κύριο Μπινιάρη είναι εδώ. Ο κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Μεστών Ελλάδο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Γεια σα. Κύριε Μπινιάρη, δεν βγαίνει έτσι η εξίσωση, δεν βγαίνει έτσι ο λογαριασμό. Και... Α, λένε για κάτι άλλο. Βρείτε, λέει, να συγκατοικήσετε. Ναι. Εύκολο είναι στην Ελλάδα που δεν ξέρουμε ποιο είναι δίπλα μα. Δηλαδή, όχι, εγώ ξέρω, ο δίπλα μου είναι η Ντόρα Κουτροκόη. Αλλά Κύριε Μπινιάρη. Πάντω, εμεί, εγώ ω φοιτητή Δεν είχα το δικό μου σπίτι. Άλλε εποχέ. Μια <χει> κουλτούρα. Τελείω διαφορετική. Ελλάδα εξωτερικό. Ελλάδα. Αθήνα. Ήταν πιο επαφέ. Βρίσκατε φίλου. Μπορεί να κάνετε και παρέα. Ήταν άλλε εποχέ. Έχει <χει> αλλάξει η κουλτούρα πλέον. Πάντω, να διορθώσω αυτό που είπατε για το σοσιαλισμό και το Πασόκ. Γιατί ε, στην περίοδο του Πασόκ δεν είχαμε τέτοιε ανάγκε. Χρήματα υπήρχαν. Α, α, ναι, εντάξει. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί το θίγεται. Γυρνάνε πίσω στην άλλη. Όντω μπορεί να ήταν έτσι. Τώρα υπάρχουν αυτέ οι ανάγκε και <χει> 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 Τα λεφτά δεν βγαίνουν, εξού ή δεν βγαίνουν. Πραγματικά. Τρώγαμε τα δημόσια λεφτά τότε, οπότε δεν είχαμε τέτοια προβλήματα mm. με τι φοιτητικέ κατοικίε. Υπήρχαν επιδοτήσει που έπαιρνε ο γονιό, πολύ μεγάλη επιδότηση και έτσι μπορούσε να πληρώνει μεγάλο σπίτι για το παιδί του. Mm. Τώρα... Τώρα η αλήθεια είναι, βέβαια, είναι πολύ υπέροχο το ρεπορτάζ που έχετε κάνει και οι τιμέ που έχετε δώσει είναι σωστέ, οφείλω να το επιβεβαιώσω. <Γμως>... Είναι, είναι η κάτω, έτσι. Για να, για να μην, για να είναι μην η δίνουμε. Κάτω, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι η, Αθήνα. η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν πρόβλημα, όπω και οι Υπάρα. πόλεις της Κρήτης, οι, όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι το Ηράκλειο, είναι πόλεις οι οποίες είναι τουριστικές και πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Στον αντίποδα αυτού, επειδή μου συνέβη τώρα, βρήκα 65 τετραγωνικά διαμέρισμα σχεδόν καινούριο, 20 ετών, αλλά με πάρκινγκ, αποθήκη, αυτονομία θερμάνσεως, 200 μέτρα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Τρίπολης, 350 ευρώ πρώτη τιμή που το ζητούσαν. Εξαιρετικό. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή οι πόλεις έχουν κανονικές τιμές. Ε, το πρόβλημα είναι σίγουρα στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν το συζητώ, είναι ναι. πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, και γι' αυτό αυτό Εντάξτε, που θα μπορούσε πηγαλύτε, να γίνει είναι η αποκέντρωση. αποκέντρωση. Ακούστε, η αποκέντρωση. Επειδή η αποκέντρωση, ναι. Ποτέ, ναι ποτέ, δηλαδή, ποτέ, δηλαδή ποτέ, όταν είσαι φοιτητή. Να σα πω το εξή: Όταν είσαι φοιτητή. Δεν ποτέ. σε πειράζει αν μένει στην οίκια, αν μένει στο κερατσίνη, αν μένει στο Εγάλιο, αν μένει στην Αγία Βαρβάρα ή αν μένει στο Περιστέρι. Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχει μετρό. Ήδη έχουν γίνει καινούργια Αν το βάλουμε μηνιαίω, αν μια οικογένεια. Όλοι ω φοιτητέ μετακινούμαστε. δεν σπίτι, είμαστε. Δεν είναι υπερήλικε. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι υπερήλικε. Είναι νέα παιδιά. Δεν πειράζει να πάρουν και ένα λεωφορείο. Δεν πειράζει να πάρουν και ένα ηλεκτρικό. Δεν πειράζει και να πάρουν συνδυαστικά ένα λεωφορείο και ένα μετρό. Μα αν σα βάλω το λεωφορείο καθημερινά, είναι γύρω στα 80 ευρώ το Ά, μήνα. Κάρτα. Αν παίρνουν λεωφορείο υπάρχει καθημερινά. Υπάρχει κάρτα, είναι, αν δηλαδή. βάλουμε και το ενίκιο του σπιτιού, αν βάλουμε και του λογαριασμού. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα είναι μια μεγάλη. Είναι μια μεγάλη επιβάρηση. Άρα, όμως... ψάχνει να μείνει δίπλα στο πανεπιστήμιο, προκειμένου και να είσαι κοντά. Να τα πόδια. Και να πα και με τα πόδια. Δεν είναι εφικτό, α το αφήσουμε αυτό. Δεν είναι εφικτό να μένει δίπλα στα πανεπιστήμια. Είναι εφικτό να δει με ποιε γραμμέ λεωφορείου, με ποιε γραμμέ μετρό, με ποιε γραμμέ ηλεκτρικού θα εξυπηρετηθεί. Μιλάμε για φοιτητέ, μιλάμε για νέα παιδιά 18, 20, 22 ετών. Δεν μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο 85 ετών. Εγώ δε, το δε, μόνο που λέω δε, ότι είναι κόστο. Εγώ ε, ε, λέω ότι προστίθεται είναι, αν το βάλει κάτω. Είναι το εγράψεις. μηνιαίο κόστο των διαδρομών, όσο είναι αυτό. Ναι. Πράγμα. Α, σε κάθε όμω περίπτωση είναι, είναι τεράστιο το ζήτημα τη φοιτητική στέγης γιατί δεν βρίσκουν κιόλα. Σε αυτέ τι τιμέ. Σωστά. Καλέ είναι οι τιμέ αυτές Είπαμε, πιάσαμε το κατόφλι των τιμών για σπίτια, γκαρσονιέρε ή μέχρι 65 τετραγωνικά. Ε, δεν πιάσαμε το ανώτερο. Δεν βρίσκει σπίτια. Ο δεν υπάρχουν, σπίτια. Δεν, υπάρχουν τα μικρά χρέπια. δεν χρέπια. μικρά και σπίτια. Και σου ζητάνε 400-500 ευρώ για, για ποιον χρέπια. Ποιον τα ανακαινισμένα λόγο. μικρά σπίτια, αυτά που ανακαινήθηκαν, ανακαινήθηκαν για τη βραχυχρόνια μίσθωση, όχι για αφιλετικέ κατοικίε. Βέβαια γίνονται τώρα προσπάθειε. Δηλαδή υπάρχουν και μεγάλε εταιρείε, συγγνώμη στο χρηματιστήριο, ακινήτων δηλαδή, εταιρείε, οι οποίε δημιουργούν ε, φοιτητικέ κατοικίε και στην Πάτρα και, στη, και στον Πειραιά και σε, σε, σε διάφορε περιοχέ. Ναι. Ε, ε, είναι μια τάση αυτή. Δηλαδή, είναι μια επενδυτική τάση που τη βλέπουμε εμεί από πελάτε. Έρχονται επενδυτέ μεγάλοι, οποίοι μαζί... οι οποίοι μαζεύουν. Είναι αξιοπρεπεί αυτέ οι κατοικίε ή είναι χρέπια όπω είναι εκεί είναι... Και τώρα που, είναι που να πάει στο, το παιδί σου εκεί. Είναι καινούργιε και, και αναγκαστικέ, αλλά έχουν 12-13 ευρώ το τετραγωνικό εκεί. Είναι το ε, Ποιο θα πάει σε αυτέ. Ε, ε, επειδή έχουν μέσα επίπλωση, επειδή έχουν και άλλα πράγματα, τείνουν να είναι... Πάλι 500 ευρώ θέλεις για αυτές. Πάλι μισό χιλιάρικο. Δηλαδή, ναι. το βρίσκει ο γονιός. 600 θέλει. 600. Αλλά, που ε, βρίσκω, εγώ, αυτό. το βρίσκει ο γονιό. Δεν έχει την αρχική δαπάνη των 5-10.000 ευρώ να επιπλέον σε ένα σπίτι να κάνει όλα αυτά τα έξοδα. Ναι. Δηλαδή στον αντίποδα αυτό. Είπε ο Νίκο κάτι πολύ σωστό για τι φοιτικέ αιστείε που δεν έχουμε στη χώρα μα. Αυτό δεν θα έπρεπε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Δεν θα έλυνε το πρόβλημα. Θα έπρεπε. Είχαν γίνει στο παρελθόν προ δεκαετία κάποιε συμπράξει ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και είχαν δημιουργηθεί φοιτητικέ κατοικίε. Ε, ε, αλλά δεν, δεν, έχει, δεν, έχει, πάει πολύ γρήγορα αυτό. Αχα. Είναι κάτι που θα πρέπει να πάει πιο γρήγορα. Ναι. Εσεί βλέπετε αποκλιμάκωση των τιμών. Αποκλιμάκωση των τιμών δεν βλέπω. Ε, δεδομένου ότι τα υλικά γενικά τη οικοδομή έχουν αυξηθεί κατά. Ε, ε, υπερβολικά. Τι δουλειά δηλαδή θέλουν τρίξη. τα υλικά τη οικοδομή με τι παλιέ κατοικίε. Έχει να κάνει αφενό με το κόστο για γιατί μιλάμε για παλιέ κατοικίε που θέλουν ανακαίνηση. Ναι. Αφετέρου δε με το κόστο κατασκευή των καινούριων κατοικιών, οι οποίε θα βγουν με ακριβά ενίκεια, δεδομένου ότι χτίστηκαν με πάρα πολύ Μάλιστα. ακριβά. Ε, υλικά. Όχι υλικά, με, με πάρα πολύ μεγάλο μεγάλη δαπάνη. Ε... Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και οι τιμέ είναι παγκόσμιε, δεν είναι ελληνικέ. Δηλαδή η παγκόσμια τιμή του σιδήρου, του χάλκου, του σκυροδέματος. Ε, ναι, ε, η μισθή δεν είναι παγκόσμια, είναι Α, ελληνική η μισθή. Αυτό... Και ο αγώνα που δίνουν είναι γονεί. Αυτό γονείς. να το πούμε. Δηλαδή ε. στην Ελλάδα, όταν λέμε ότι ένα καινούριο σπίτι, ξέρω εγώ, έχει σε μια φτηνή σχετικά περιοχή 3.000 ευρώ το τετραγωνικό και λένε οι άλλοι, Ω, είναι πάρα πολύ ακριβό. Όχι. Αν το αναλύσουμε, δεν είναι ακριβό. Όταν έχει σχεδόν 2.000 ευρώ το κόστο κατασκευή και μετά πρέπει να μπει το κόστο τη γη και το κόστο, το κέρδο του εργολάβου που θα χτίσει δύο χρόνια κτλ. Το 3.000 δεν είναι ακριβό. Το να παίρνει όμω 800 ευρώ βασικό αντί για 1.500, που θα πρέπει να είναι το ελάχιστο, αυτό να το φύξουμε. Κάποια στιγμή αυτό θα πράγμα. μιλήσουμε τα για θα πρέπει να να πρέπει να τα κινητά που φεύγουν αυτή την περίοδο ε, και τα αγοράζουν οι ξένοι. Δύο στις τρεις αγοραπολισίες που έγιναν στην Ελλάδα το τελευταίο εξάμηνο αφορούν ξένους, Οι οποίοι αντί να πάνε σε μια περιοχή τη Ιταλία ναι. και να αγοράσουν μια βιλαια, ένα πολυτελέστατο σπίτι. 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια ευρώ. Τι λένε. Αυτά που έχουμε μαζέψει. Με ένα εκατομμύριο ερχόμαστε στην Ελλάδα. Τότε Για μας. Εκεί. ποτέ. Για εκείνου, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. 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 Να, να, να μην να μελήσουμε εδώ να θίξουμε και ένα ζήτημα που είναι τεράστιο. Την κατάργηση. Το πρόγραμμα του Golden Visa από την κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το λέμε παντού. Ναι, δεν έκανε δουλειά όμω. Είναι, 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 όχι, όχι. Έχουν δουλέψει πάρα πολλά επαγγέλματα και τώρα που το καταργήσαμε με το να το κάνουμε 500.000 ναι. 800.000, ουσιαστικά αποκλείσαμε το 90% των αγοραστών. Έτσι. Οκ, ναι, ναι. okay, όσοι είναι. Θα πάνε στο ελληνικό ένα 10%. Το υπόλοιπο 90% είναι εκτό. Καταλαβαίνω πώ κατευθύνουμε τα πράγματα. Ε, αλλά... Για να μείνουν σπίτια στην αγορά. Δεν και μιλανε. στην οικοδομή. Δεν μείνανε, ναι, μείνανε. Ναι. Τα, τα σπίτια Golden Visa ήταν προ μίσθωση. Δεν ήταν ιδιόχρηση. Μάλιστα. Το μιλανε. πρόγραμμα, το πρόγραμμα bon. Airbnb, είναι πράγματι δημιουργεί προβλήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά Ευχαριστούμε παιδιά. πολύ. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. είστε Ευχαριστούμε καλά. Μα.